Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Απόψε είναι Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άρτσαν Εθνάκης. Η σημερινή μέρα σηματοδοτείται από τις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις τις οποίες έχουμε μετά και την άκαρπη τρίτη ψηφοφορία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγματος και σχετίζεται με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. 168 λοιπόν ήταν εκείνοι οι οποίοι δήλωσαν την επιθυμία να ψηφίσουν, να είναι πρόεδρος ο Σταύρος Δήμας και 132 παρών. Έτσι ολοκληρώθηκε η τρίτη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Από αυτή τη διαδικασία διεφάνει ότι η Βουλή δεν ήθελε τελικά να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομός Ροδόπης, Στυλιανίδης Ευρυπίδης, Σταύρος Δήμας, Καράγιου Σούφα Ιχάν, παρών. Χατζή Οσμάν Αχμέτ, Σταύρος Δήμας, νομός Σάμου Καλογερή Αγνή, παρών. Ευχαριστώ θερμά τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσωπό μου υπέρ της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι 168 βουλευτές αποτελούν καθαρή πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός ο οποίος απαιτείται από το Σύνταγμα που είναι 180. Πάμε και στον κύριο Σαμαρά. Η χθεσινή τραγωδία με θύματα δυστυχώς προκαλεί μεγάλη οδύνη σε όλο το λαό μας. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου και τη συμπαράστασή μου σε κάθε οικογένεια που πληγώθηκε. Και θέλω βέβαια να ευχαριστήσω εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, τις ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό σώμα Ελλάδας και Ιταλίας, που σε μια γιγαντιαία και πρωτόγνωρη επιχείρηση που ακόμα συνεχίζεται έσωσαν και σώζουν εκατοντάδες ζωές επιβατών από την πυρκαγιά του πλοίου στην Αδριατική και μάλιστα κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Σήμερα είχαμε την τελευταία ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εκλέξει Πρόεδρο η σημερινή Βουλή και για να αποτραπούν οι πρόωρες εκλογές που περικλείουν σοβαρούς κινδύνους και που δεν τις θέλει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι βουλευτές άκουσαν τη φωνή της συνείδησής τους, τη φωνή της λογικής και του εθνικού συμφέροντος και ψήφισαν την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. 132 βουλευτών, μέσα στους οποίους συναθρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή, σέρνουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Όλοι όσοι καταψήφισαν φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για μια εξέλιξη που δεν την ήθελε η ελληνική κοινωνία. Αυτό που δεν έκανε η Βουλή είναι τώρα η ώρα να το κάνει ο ίδιος ο λαός. Να διώξει την αβεβαιότητα και να αποκαταστήσει στη χώρα τη σταθερότητα. Να μείνουμε στη σταθερή δηλαδή πορεία των μεταρρυθμίσεων και να βγούμε από την κρίση και από τα μνημόνια. Οριστικά και τελειωτικά. Καταφέραμε τόσα πολλά να κάνουμε μέσα σε 2,5 χρόνια και να φτάσουμε τόσο κοντά στην τελική λύτρωση. Δεν πρόκειται ο ίδιος ο λαός να αφήσει να επιστρέψουμε στην κρίση, στην απομόνωση, στα ελλείμματα, στον αναγκαστικό δανεισμό. Δεν πρόκειται ο ίδιος ο λαός να αφήσει τις δικές του θυσίες να πάνε χαμένες. Αύριο θα πάω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσω, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, τη διάλυση της Βουλής με προκήρυξη εκλογών το συντομότερο δυνατό την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Συμμερίζομαι την αγωνία κάθε Έλληνα και είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ασφαλή πορεία της χώρας. Το έργο μας από την αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Φτάσαμε πολύ κοντά στην οριστική έξοδο από την κρίση.
Είμαι εδώ για να εγγυηθώ ότι η χώρα θα φτάσει στο λιμάνι της ασφάλειας και της σταθερότητας, χωρίς να κινδυνεύσουν ούτε οι θυσίες που έγιναν μέχρι σήμερα, ούτε και η ανάκαμψη που ήδη έχει αρχίσει. Είμαι εδώ για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο ή σε αμφισβήτηση τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Στις 4 εβδομάδες ως εκλογές, ο λαός θα μάθει όλη την αλήθεια, ώστε να αποφασίσει για το μέλλον του στην πιο καθοριστική εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Όλη την αλήθεια για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα, για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην οριστική έξοδο από την κρίση, αλλά και να μάθει ο λαός την αλήθεια για το πόσο εύκολο είναι να ξανακυλήσουμε στην πιο βαθιά και στην πιο δραματική κρίση. Για το πού δηλαδή οδηγούν οι ανευθυνότητες της αντιπολίτευσης. Για τα ποια συμφέροντα εξυπηρετούν όσοι ξαναβάζουν τη χώρα σε περιπέτειες πάνω στη στιγμή που είχε σταθεροποιηθεί. Είναι όμως τώρα η ώρα της δημοκρατίας. Και δημοκρατία σημαίνει αλήθεια και ευθύνη. Όχι συκοφαντίες, όχι ψέματα και ψεύτικες υποσχέσεις, όχι λαϊκισμός και πυροτεχνήματα, όχι εκλογική εκβιασμή και τρομοκρατία. Αλήθεια και ευθύνη. Αλήθεια προς τον κόσμο και ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Τώρα ήρθε η ώρα του λαού και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η νίκη θα είναι δική μας. Κύριε Τσίπρα, είναι ακριβώς όσο την τώρα κάνει δηλώσει μετά το αποτέλεσμα. Είστε έτοιμοι? Μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την οδύνη μου για τις χαμένες ζωές στο χθεσινό ναυάγιο, στο φλεγόμενο πλοίο, και να εκφράσω την ελπίδα ότι αυτή η οδυνηρή περιπέτεια για εκατοντάδες συμπολίτες μας θα έχει αίσιο τέλος. Και ταυτόχρονα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των ομάδων διάσωσης που με αυταπάρνηση έπραξαν το καθήκον τους και συνεχίζουν σε αντίξωες συνθήκες να πράττουν το καθήκον τους. Να πάμε τώρα στα ευχάριστα. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Οι Έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, όσες πιέσεις και μεθοδεύσεις και αν κάποιοι σκαρφιστούν. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αποφασισμένη να μπει ένα τέρμα στις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, τότε οι βουλευτές δεν μπορούν παρά να ανταποκριθούν στο καθήκον να εναρμονιστούν με τη λαϊκή βούληση. Σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, που επί 2,5 χρόνια λαιλάτησε την κοινωνία και που ήδη είχε αποφασίσει και δεσμευτεί για νέα μέτρα, αποτελεί παρελθόν. Με την θέληση του λαού μας, σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν και τα μνημόνια της λιτότητας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Σήμερα να πούμε μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Μια σημαντική μέρα γιατί η παρένθεση Βενιζέλου Σαμαρά τελείωσε. Το δίδυμο αυτό που παρέδωσε την εθνική κυριαρχία της χώρας. Το δίδυμο που δέχθηκε να κυβερνάται η χώρα μέσω email κεντρώνων από την Τρόικα, αποχωρεί πλέον με την ψήφο των Ελλήνων βουλευτών από την κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα, οι Έλληνες πρέπει να ενωθούμε. Οι θεωρίες των δύο άκρων, οι μηχανισμοί προβοκάτσιας, η διασπορά ειδήσεων, οι εκβιασμοί κλείσανε. Η Ελλάδα πρέπει να βαδίσει ενωμένη, προκειμένου να επανακτήσει την εθνική της κυριαρχία άμεσα. Να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και η Δημοκρατία. Να γίνουν εκλογές σε ήρεμο κλίμα. Και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας,
η οποία δεν θα εκτελεί εντολές ξένων, αλλά τις εντολές του ελληνικού λαού. Να προχωρήσουμε σε μια νέα πολιτική. Μια πολιτική η οποία δεν θα οδηγεί τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση. Δεν θα οδηγεί τη μεσαία τάξη στη διάλυση. Δεν θα οδηγεί την ανεργία σε ποσοστά τέτοια που υποχρεώνουν τους νέους μας να φύγουν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν οι ρυθμιστές. Και αύριο θα είμαστε οι εγγυητές για τη δημιουργία αυτής της κυβέρνησης. Προασπιστήκαμε αυτά που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό μέχρι τέλους. Και το ίδιο θα κάνουμε στην επόμενη κυβέρνηση. Για μας οι κόκκινες γραμμές δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Οι υποσχέσεις του ελληνικού λαού δεν είναι προεκλογικές. Αποτελούμε την εγγύηση για το αύριο. Θα είμαστε θεματοφύλακες των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, του συντάγματος και της προστασίας των πολιτών. Θα πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων δεν παραδίδεται σε κανένα τραπεζίτη. Η κυβέρνηση επέλεξε με την προεδρική εκλογή να φέρει νωρίτερα τις βουλευτικές εκλογές. Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί αφετηρία εξελίξεων για τη χώρα. Η χώρα οδεύει σε βουλευτικές εκλογές. Η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και να αποκτήσει η πολιτική ένα προοδευτικό περιεχόμενο. Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τα ρεπορτάζ τα οποία σηματοδοτούν το κλίμα των ημερών, το προεκλογικό κλίμα στο οποίο έχει και την προεκλογική τροχιά στην οποία έχει εισέλθει η χώρα. 168 λοιπόν ήταν εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν υπέρ του Σταύρου Δήμα και 132 παρών. Συνομιλούμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο τον Κώστα Τοκότση. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο. Τα λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Μα ακριβώς. Με τα ίδια νούμερα και την ίδια διάθεση. Η επανάληψη, ό,τι έγινε στη δεύτερη ψηφοφορία, έγινε και στη τρίτη. Ήταν το. Κατά 99,9% ήταν σίγουρα, είναι 100%. 25 Ιανουαρίου λοιπόν εκλογές. 25 Ιανουαρίου είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πούμε, όπως θα προκύψει και από τις δηλώσεις στις οποίες θα αναφερθείς αργότερα. Υπάρχει όμως και μία πιθανότητα να προχωρήσουμε και την 1η του Φλεβάρι. Δεν μένει παρά να δούμε πού θα κλείνει περίπου τελικά η διαδικασία. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τη διάλυση της Βουλής στον πρόεδρο, βέβαια, τον Κάρολο Παπούλια, αύριο ακριβώς, αύριο Τρίτη. Και από εκεί πέρα η διάλυση της Βουλής εντός 10 ημερών, όπως λέει και ο νόμος, προκήρυξη εκλογών. Πάντως θα πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι χθες που έβλεπα το. Συγγνώμη, σήμερα το μεσημέρι που έβλεπα τη διαδικασία, τουλάχιστον στην ΕΡΙΤ, σταμάτησαν προφορική τουλάχιστον την παρουσίαση της διαδικασίας μέσα στη Βουλή στις 121 ψήφους παρών και όλο αυτό συνέβη μετά και την ανακοίνωση των αποφάσεων της βούλησης της Ροδόπης. Ήταν εξαιρετικό. Τότε είχε σημειωθεί το 121 των παρόντων βουλευτών, σημείο το οποίο σηματοδοτούσε ότι τελικά δεν θα είχαμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και σήμερα. Να δούμε τι δήλωναν οι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε. Να πάμε πρώτα στον Αντώνη τον Σαμαρά, ότι οι εκλογές 25 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη δήλωσή του, βέβαια μετά και την ολοκλήρωση της τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς επέρευσε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις πρόεδρες εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι μέχρι τις κάλπες ο ελληνικός λαός θα μάθει όλη την αλήθεια. Όπως είπε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να αποφευθούν οι εκλογές, οι οποίες περικλείουν κινδύνους και δεν τις θέλει, όπως ανέφερε, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι περισσότεροι βουλευτές άκουσαν τη φωνή της συνείδησής τους και του εθνικού συμφέροντος. Δυστυχώς, όπως είπε, μια μειοψηφία 132 βουλευτών συναθρίζεται δυστυχώς μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή. Σέρνουν τη χώρα σε εκλογές. Όσοι καταψήφισαν, φέρνουν την ευθύνη βέβαια των εκλογών. Ό,τι δεν έκανε η Βουλή, είναι ώρα να το κάνει ο ελληνικός λαός και να διώξει, όπως είπε, την αβεβαιότητα και να βγούμε από την κρίση, όπως είπε, και τα μνημόνια ολοκληρωτικά. Και κάτι που καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να πάνε χαμένες τις θυσίες του και να γυρίσουμε βέβαια στα ελλείμματα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη ενδιαφέρουση ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, όπου μίλησε για μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Ακριβώς έκανε λόγο για ευχάριστη εξέλιξη και ανέφερε οι Έλληνες βουλευτές στα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης απέδειξαν
ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται ως πιέσεις και μεθοδεύσεις και αν κάποιοι σκαρφιστούν. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αποφασισμένη να μπει ένα τέρμα στις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, όπως είπε, τότε οι βουλευτές δεν μπορούν παρά να ανταποκριθούν στο καθήκον να εναρμονιστούν με την λαϊκή βούληση. Σήμερα η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά είπε που επί 2,5 χρόνια λαϊλάτισε την κοινωνία και που ήδη έχει αποφασίσει και δεσμευτεί για νέα μέτρα, αποτελεί παρελθόν. Με τη θέληση του λαού μας σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν, όπως ανέφερε, και τα μνημόνια της λιτότητας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάντως θα πρέπει να δούμε και το σχόλιο με πάρα πολλές αιχμές τώρα του κυρίου Βενιζέλου. Ακριβώς όπως ανέφερε ο κύριος Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά, καθώς και εξακολουθούμε να έχουμε την ευθύνη συμμετοχή στην κυβέρνηση διεξαγωγής των εκλογών, θα προστατέψει, όπως είπε, αυτό το κεκτημένο, θα προσπαθήσει να εγγυηθεί τη λειτουργία της οικονομίας, των θεσμών της χώρας, για να τονίσει. Αλλά μετεκλογικά, όλα εξαρτώνται από την κρίση του λαού. Μετεκλογικά, επί το ΠΑΣΟΚ θα είναι μαζί με όλη τη Δημοκρατική Παράταξη, πάλι παρόν ως εγγυητής των μαρών εξελίξεων, χωρίς να δώσει βέβαια άλοθη σε κανέναν για τις ανευθυνότητες, τις δημαγωγίες και τις ψευδεστίες που προβάλλει στο λαό, αλλά προκειμένου η Ελλάδα με σταθερότητα και ασφάλεια να αλλάξει σελίδα, να αποκαταστήσει αδικίες. Η κυβέρνηση επέλεξε με την προεδρική εκλογή να φέρει νωρίτερα τις βουλευτικές εκλογές, δήλωσε, να πούμε, να περάσουμε και στον Φώτη Κουβέλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, χαρακτηρίζοντας και αυτό στη σημερινή ψηφοφορία αφετηρία εξελίξεων για τη χώρα και προσθέτοντας ότι η Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρέπει να αλλάξει σελίδα. Η πολιτική πρέπει να αποκτήσει ένα προοδευτικό περιεχόμενο. Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης ο Κουβέλης. Ο Πάνος Καμένος από την, συγγνώμη, ο κύριος Καμένος έκανε από την άλλη πλευρά λόγο για το δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλου, το οποίο φαίνεται να αποχωρεί. Ακριβώς, και είπε να σχηματιστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το δίδυμο αυτό, όπως ανέφερε, του Βενιζέλου Σαμαρά, όπως ανέφερε Βάσο, παρέδωσε την εθνική κυριαρχία της χώρας στο δίδυμο που δέχτηκε να κυβερνάται η χώρα μέσω email και με εντολές από την Τρόικα. Αποχωρεί πλέον με την ψήφο των Ελλήνων βουλευτών από την κυβέρνηση, όπως ανέφερε. Από εδώ και πέρα, οι Έλληνες πρέπει να ενωθούν. Οι θεωρίες των δύο άκρων, οι μηχανισμοί προβοκάτσιας, διασπορά, ειδήσουν, εκβιασμοί κλείσανε. Η Ελλάδα πρέπει να βαδίσει ενωμένη προκειμένου να επανακτήσει την εθνική της κυριαρχία, άμεσα πρόσθεσε, ζητώντας να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και η Δημοκρατία, να γίνουν εκλογές, όπως ανέφερε, σε ήρεμο κλίμα και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία δεν θα εκτελεί εντολές ξένων, αλλά τις εντολές του ελληνικού λαού. Και να δούμε λιγάκι και το σχόλιο του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι πληρώσαμε τα ψέματα του κομμάτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετά ματώσαμε για τα μονοπόλια, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι μία από τις πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις είναι η ανακοίνωση του κόμματος Παπανδρέου. Σήμερα, από το νωρίς το πρωί, ο κύριος Παπανδρέου είχε μια σειρά επαφών. Τόσο με τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος μάλιστα και λίγο πριν από την ψηφοφορία, για τον οποίο διέρευσε το περιεχόμενο μιας επιστολής του, λυτής επιστολής, όπου καλούσε τον Γιώργο Παπανδρέου να αναλογιστεί την ιστορική ευθύνη. Είχε συνάντηση επίσης και με την Φόφου Γεννηματά. Είχαμε πει και στην κουβέντα μας, στην τηλεφωνική, την προηγούμενη εβδομάδα, Κώστα, ότι αναμενόταν αύριο να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Αυτή η ανακοίνωση μετατύπεται για λίγες μέρες αργότερα. 2 με 4 Ιανουαρίου, όπως στις 2 Ιανουαρίου, ναι, νομίζω στις 2, είμαστε πιο κοντά στις 2 του Γενάρη. Ακριβώς. Και δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Ωστόσο, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Λαλιώτης, έρχεται σήμερα να τοποθετηθεί με νέα ανακοίνωσή του, Κώστα. Ακριβώς, και είχαν και συνάντηση βέβαια τα 6 παλιά στελέχη με τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα το σκεφτεί αμέσως τις επόμενες μέρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. Η δήλωση του κ. Λαλιώτη Βάσο έχει ως εξής: όλοι έχουμε χρέος ιστορικό και πολιτικό σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τη χώρα, την κοινωνία και την δημοκρατική προοδευτική παράταξη να διαφυλάξουμε τη συνοχή και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ και να διαμορφώσουμε μια αυτόνομη στρατηγική ώστε να μην είναι προσάρτημα κανενός. Κάθε επιλογή και κάθε απόφαση, όπως είπε, που οδηγεί στη διάσπαση, είναι ένα ολέθριο λάθος και μετά έπονται ένας παρατεταμένος εσωκομματικός εμφύλιος και μοιραία λάθη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Να αλλάξουμε τώρα ρόλους, τι λες? Ακριβώς. Ήρθε η στιγμή των αλλαγών. Ακριβώς. Να πούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, Βάσο. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως όλα δείχνουν. Η Βουλή δεν θέλει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είμαστε προεκλογική περίοδο από το Σάββατο, βέβαια, ουσιαστικά από σήμερα. Ήταν ήδη γνωστό ότι δεν υπήρχαν εφεδρίες για να προσεγγιστεί
το νούμερο των 180 βουλευτών και από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα πρόκειται για μια πολύ σκληρή προεκλογική περίοδο. Μια σκληρή προεκλογική περίοδο τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιδιώκει την αυτοδυναμία, όσο και για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία επιδιώκει τη συσπήρωση. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα γιγαντωθούν όλα αυτά, αυτές ακριβώς τις ημέρες, πώς θα πιστοποιηθούν μέσα και από τον προεκλογικό λόγο των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στο σύντομο χρονικό διάστημα που μας απομένει. Βάσω τι λέει η Τρόικα μεταξύ άλλων γι' αυτό. Υπάρχει τώρα μια προειδοποίηση, θα πρέπει να πούμε, από το Ευρωπαϊκό Ιερατείο για στάση πληρωμών. Αυτό το οποίο τουλάχιστον τόνισε και σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είναι ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη. Το είπε χαρακτηριστικά. Την ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Είπε χαρακτηριστικά ότι η δημοκρατία σημαίνει αλήθεια και ευθύνη, αλήθεια προς τον κόσμο και ευθύνη απέναντι στο εθνικό συμφέρον. Όμως, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούμε τι λέει και η Κουμουρδούρου. Η Κουμουρδούρου πιστεύει σε διαπραγμάτευση και με αυτό το χαρτί βαδίζει σε αυτήν εδώ, το ισχυρό κατά την άποψή της χαρτί, σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα, για ποιους πέφτουν οι μάσκες μεταξύ. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, Κώστα. Είναι μια συζήτηση την οποία ακούμε ποικιλοτρόπως όλες αυτές τις μέρες και ειδικότερα σήμερα. Λένε λοιπόν κάποιοι, θα πέσουν οι μάσκες για τον Φώτη Κουβέλη, ο οποίος ενδεχομένως να αποτελέσει μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίκειται η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μένει παρά να δούμε τις εξελίξεις άμεσα τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, μένει να δούμε και τι θα γίνει και με τον Γιώργο Παπανδρέου, αν και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μάσκες σε αυτή την περίπτωση. Αλλά θα δούμε τους συσχετισμούς και πώς ακριβώς αυτοί θα προχωρήσουν. Και τι θα γίνει βάσου και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, μεταξύ άλλων, που ναι, υπάρχει ένας ρυθμιστής εγώ. Θα είναι ένας ρυθμιστής, θα ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή, θα πρέπει να πούμε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το είδαμε ήδη και από τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Ο ίδιος είπε ότι είμαστε ρυθμιστές και αύριο θα είμαστε εγγυητές. Θα μένει παρά να δούμε και τις όποιες συνεργασίες. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι οι κακοθελτές για το Μένα Αλέξη Τσίπρα λένε ότι τον περιμένουν στη γωνία οι ανάγκες της χώρας. Ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε για το πώς θα διαπραγματευτεί τελικά με την Τρόικα. Όμως, όλοι ομολογούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο νικητής στο ιδιότυπο Brand Fair, το οποίο όλες αυτές τις ημέρες προηγήθηκε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, να ρίξουμε και μια ματιά στο Πασόκ και στο Πασόκ του Βαγγέλη του Βενιζέλου, όπου και εκεί σχολιάζει το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση ιονή διάσπαση στο Πασόκ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τι έκαναν βάσω οι ανεξάρτητοι βουλευτές? Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Πρέπει να πούμε ότι και αυτή τη φορά οι 13 από τους 24 ψήφισαν τελικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό μπορούμε να πούμε έτσι ως ένα σχόλιο. Και τέλος, ποια διλήμματα παρουσιάζονται πλέον από εδώ και πέρα και μέχρι βέβαια. Ναι, τώρα Κώστα, είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές, θα συνηθίζουν οι τηλεθεατές μας να ακούν από εμάς κατά τις επόμενες ημέρες, θα το θέτουμε και ως ερώτημα, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών, έτσι, αυτό το οποίο λέμε. Ποια είναι τα διλήμματα, δηλαδή, τα οποία κετίθενται. Θα πρέπει να πούμε ότι εκφράζονται οι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζονται μέσα από δύο διαφορετικούς κόσμους. Δεν είναι εντελώς κακό αυτό. Είναι η χαρά της δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση την οποία έχουν στα πράγματα. Αυτό βέβαια μένει να αποτυπωθεί και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας των εκλογών και της δημοκρατίας γενικότερα. Ποια είναι τώρα ειδικότερα τα διλήμματα τα οποία τίθενται? Το ένα είναι, πρόκειται για πολιτική ή οικονομία? Η πολιτική είναι αυτή η οποία θα μας απασχολήσει ή τρέχουσα οικονομία? Και το άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται, το δεύτερο, είναι το μεγάλο διακύβευμα για αυτές τις εκλογές τελικά, είναι το μνημόνιο? Πάνω εκεί θα απαντήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί μέσα από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να πούμε, Κώστα. Μάλιστα. Και επίσης να αντιστρέψω τώρα το ερώτημα και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα που εγώ έχω να σου θέσω. Είσαι άρτη αφιχθής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο είναι το κλίμα εκεί, στο Δήμο της Κομωτινής? Άλλοι είναι και σκεπτικοί, άλλοι είναι χαρούμενοι. Εντάξει, να μην αναφέρουμε ονόματα. Να αναφέρουμε, θα σου πω τι εννοώ. Επί παραδείγματι,
Έκθεσες κάποιο ερώτημα στην κυρία Καζάκου? Όχι ακόμα, γιατί δεν έχει εξελίξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Αμέσως μετά τη λήξη. Θα έχουμε τις εξελίξεις. Θα πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι και εγώ επικοινώνησα με κύκλους που σχετίζονται με τον Ροντέρ Μουμίν για να δούμε αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές. Εξετάζεται το ζήτημα και αύριο ίσως να έχουμε κάποιες απαντήσεις από αυτή την πλευρά. Επίσης, μένει να δούμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουμε λίγο πολύ τα πράγματα, έτσι. Υπήρξε μια συνεδρίαση πολύ σύντομα, θα πρέπει να πούμε, πολύ πρόσφατα. Και εκεί είναι έξι υποψήφοι. Έξι και υπάρχει μια πιθανότητα 7. Ναι, είναι 7. Δηλαδή είναι η κύριοι Χαρίτου, Παπακοσμάς, η κυρία. Η κυρία Γλαϊτσόγλου, ο κύριος Μουσταφά, ο Αϊχάν. Ο Αϊχάν Καραγιουσούφ, ναι. Και ακόμα ένα όνομα έκπληξη, ακόμα δεν είναι σίγουρο, θα το μάθουμε αύριο. Μάλιστα. Και επίσης να δούμε τι γίνεται και από την πλευρά του κόμματος, του νέου κόμματος με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα πρέπει να πούμε εκεί ότι μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση του Γιώργου Πεταλωτή. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο και με εκείνον. Δεν μένει παρά να τα δούμε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Μένουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα της ημέρας και συνομιλούμε ευθύς αμέσως με τον πρώην Υπουργό, βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και τι χρόνια είναι αυτά, και τι γιορτές. Είναι χρόνια μεταβατικά, πιστεύω. Για να δούμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Υπουργέ, αναφορικά και με την σημερινή εξέλιξη, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν αναμενόμενη, όπως τουλάχιστον είπε μεταξύ άλλων και ο κύριος Δήμας. Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε κατά τη γνώμη μου ένας σημαντικός ιστορικός κύκλος. Εν ώψη της συγκεκριμένης απόφασης για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, δυστυχώς οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν, παρότι αυτό ήταν εθνικά αναγκαίο. Το ποιος ευθύνεται γι' αυτό, νομίζω ότι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες εκλογές. Τώρα η ευθύνη της απόφασης περνάει στους ίδιους πολίτες. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος, κατά τη γνώμη τους, έχει την δυνατότητα, την καθαρότητα του σχεδίου, τον ρεαλισμό, την ευθύνη και την ειλικρίνεια να τους οδηγήσει σε ένα απάνεμο λιμάνι, να ξεπεράσει τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως μετά τις εκλογές. Και τα προβλήματα αυτά είναι τρία. Πρώτον, το πρώτο, η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, για να μην είναι ακέφαλο το κράτος. Δεύτερον, ο σχηματισμός κυβέρνησης, η οποία θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Και τρίτον, η πραγματιστική διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει με τους δανειστές, για να μπορέσει να διασφαλιστεί το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, γιατί τα λεφτά φτάνουν μέχρι το Μάρτιο, και παράλληλα να οργανωθεί με έναν εθνικό σχεδιασμό η συντεταγμένη και συμφωνημένη έξοδο στις αγορές. Αυτή την επιλογή θα κάνουν οι πολίτες. Και με αυτά τα κριτήρια, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να επιλέξουν το κόμμα εκείνο το οποίο θα κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτό το δίλημα, εκ των πραγμάτων, θα μπουν και οι Θρακιώτες. Θα μπουν και οι Ροδοπίτες. Σωστά. Επειδή πλησιάζει η ώρα που τελειώνει η κρίση, που θα τελειώσει η κρίση, η μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε η Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει σημασία η περιοχή μας να είναι παρούσα την επόμενη μέρα στις εξελίξεις. Έχει σημασία η περιοχή μας να έχει ισχυρή, δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση των σύνοικων στοιχείων στη Βουλή και στα κέντρα των αποφάσεων. Και έχει σημασία αυτό να το κάνει η περιοχή με έναν τρόπο που θα δείχνει ότι σέβεται τις επενδύσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα και μπορεί να επιλέξει με καθαρό μυαλό. Κατά τη γνώμη μου, οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα έχουν ισχυρή εκπροσώπηση την επόμενη μέρα για την διαχείριση της ουράς της κρίσης είναι οι περιοχές που γρηγορότερα από τις άλλες θα αποκαταστήσουν τις αδικίες που έχουν υποστεί και θα διεκδικήσουν το μερίδιο του μέλλοντος που τους αντιστοιχεί. Εκεί λοιπόν οι συμπολίτες μας θα πρέπει με τις επιλογές τους να καθορίσουν τι θέλουν. Θέλουν να επιστρέψει η περιοχή στην εγκατάλειψη που έζησε για 50 χρόνια όταν δεν είχε συμμετοχή στα κέντρα των αποφάσεων, ή θέλουν μια δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση που θα μπορέσει να προστατεύσει αυτό το οποίο οικοδομήσαμε στη Ροδόπη και στη Θράκη γενικότερα και να δημιουργήσει προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο.
σε αυτό το δίλημα πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες, αφού προηγουμένως μας ακούσουν όλους, να τους λέμε ξεκάθαρα τι πιστεύουμε, τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το λόγο σας, πέρα από τα γενικότερα πολύ σημαντικά διλήμματα, τα διακυβεύματα τα οποία υπάρχουν με εθνική σημασία σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει και το τοπικό δίκτυο, υπάρχουν και τα τοπικά διλήμματα και το τοπικό διακύβευμα, στο οποίο καλούνται όσοι είναι υποψήφοι, όσοι κατέρχοντας υποψήφοι, βουλευτές, να απαντήσουν. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Θεολόγη, οι εκλογές έχουν δύο πλευρές. Είναι η απόφαση για την κεντρική πολιτική και είναι και η απόφαση για την τοπική επιλογή. Εγώ νομίζω ότι τα διλήμματα αυτά τα θέτω ξεκάθαρα και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η πορεία και η σφραγίδα του καθενός δείχνει εάν μπορεί να εγγυηθεί μία επόμενη μέρα καλύτερη από τις μέρες που ζήσαμε την τελευταία περίοδο της κρίσης. Μάλιστα. Προσωπικά θέλω να πω ότι έχουν ξεπεραστεί πλέον οι κομματικές γραμμές, οι φανατισμοί και οι ιδιοτέλειες. Αυτό το οποίο πρέπει να πρετανεύσει, αν θέλουμε να κατοχυρώσουμε ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα και στη Ροδόπη και στην Θράκη, είναι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε με κριτήριο εθνικό, τοπικό, ενωτικό και με ένα κριτήριο το οποίο θα δημιουργεί προοπτικές οι οποίες είναι εγγυημένες από την διαδρομή, το ήθος και τις επιλογές του καθενός. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στην ιδιαίτερα πατρίδα σας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε και περαιτέρω ερωτήματα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Από αύριο το πρωί ξεκινάμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να συναντήσουμε και τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, για να ζητήσουμε το δικό του σχόλιο για την σημερινή διαδικασία, πληροφορούμενη παράλληλα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην διάθεση του Γιώργου Παπανδρέου να προχωρήσει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Κύριε Πεταλωτή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Θεολόγη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή της. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν για τις εκλογές που, όπως δείχνουν τα πράγματα, προφανώς αυτές προχωρούμε την 25η του Γενάρη. Εντάξει, είναι μέρα σήμερα που δεν εξελέγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι το να πάμε σε εκλογές ήταν συνειδητή επιλογή κυρίως της κυβέρνησης. Αυτό φάνηκε σε όλη την τελική διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το μνημόνιο, με την προσέλευση ημί της Τρόικας, ακόμη και με την επιλογή ενός υποψηφίου του σοβαρού πολιτικού βεβαίως κ. Δήμα, αλλά και της ψηφιότητας, η οποία ήταν καθαρά κομματική. Ο κ. Δήμας, μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμη αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα όταν η κυβέρνηση δεν προέβη στην στοιχειώδη κομματική διαβούλευση, όπως γινόταν με όλες τις προεδρικές ψηφιότητες μέχρι τώρα. Άρα η κυβέρνηση έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή να μην εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας στο πρόσωπο του κ. Δήμα, που κατά την άποψή μου βέβαια θα υπήρχε ούτως ή άλλως δυσκολία για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αφήσει την καθή πατάτα, να εγκαταλείψει, όπως έκανε το 2009 και ο Καραμαλής, την χώρα της στην πολύ δύσκολη συγκύρια στην οποία βρίσκεται. Νομίζω ότι σκητάλει πλέον τη διαχείριση της χώρας την παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας και εκείνο σημεία ανοριμότητας και σημεία το ότι είναι έρμεος των αντιφάσεων. Υπ' αυτή την έννοια βρισκόμαστε σε μια, κατά την άποψή μου, πολύ κρίσιμη καμπή για τη χώρα και με δεδομένο ότι τα αποθεματικά της χώρας φτάνουν μόνο για το Φεβρουάριο και ότι μετά από 5 χρόνια δυστυχώς διαχείρισης της κρίσης από το πολιτικό σύστημα, ειδικά των 2 τελευταίων χρόνων, καταντήσαμε πάλι να μιλάμε για έξοδο από το ευρώ και για Brexit. Μάλιστα. Βέβαια, μπαίνει να δούμε με ποιο διακύβευμα μπαίνουμε τελικά σε αυτή τη διαδικασία των εκλογών, κύριε Υπουργέ. Ποιο θα ήταν το σχόλιο σας? Κοιτάξτε, κύριε Θεολόγη, νομίζω ότι το διακύβευμα, το οποίο με ένα πολύ πλαστό και ψευδεπίγραφο τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, ή έτσι όπως το βάζει η κυβέρνηση, κανονικότητα ή μη κανονικότητα, λες και πριν το 2009 είχαμε κανονικότητα και ήταν αυτή η κατάσταση που μας έφερε μέχρι εδώ. Κατά την άποψη τη δική μας, το διακύβευμα που έχουμε να κάνουμε στις εκλογές, να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε ως πολίτες με την ψήφο μας, είναι το ποια χώρα θέλουμε
ξεπερνώντας την κρίση. Γιατί η έξοδος από το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι ξεπεράσαμε και την κρίση. Αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Η κρίση δε ξεπερνιέται μόνο αν αλλάξουμε σαν χώρα. Και εμείς λέμε πολύ χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να πάμε στη μεταπελατειακή Ελλάδα, όχι στη μεταμνημονιακή, αλλά στη μεταπελατειακή Ελλάδα, δηλαδή αυτό το πελατειακό σύστημα που μας οδήγησε εδώ και πολλά χρόνια στην κρίση, πρέπει να το ξεπεράσουμε με πολύ μεγάλες αλλαγές που οφείλουμε να κάνουμε στη χώρα μας. Όσοι είμαστε διατεθειμένοι και προτείνουμε, έχουμε σχέδιο για αυτές τις μεγάλες αλλαγές και προτιθέμεθα να συγκρουστούμε και με συμφέροντα αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό, μιλάμε για μεταπελατειακή Ελλάδα και εκεί είναι το πιστεύω το μεγάλο διακύβευμα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα του Πασόκ. Ένα πολιτικό σχόλιο το οποίο επικρατεί σήμερα από το πρωί είναι ότι προφανώς το Πασόκ βρίσκεται σε μια κατάσταση ιονή διάσπασης, με συγχωρείτε. Και σε όλα αυτά συντρέχουν μια σειρά εξελίξεων. Όμως αυτό το οποίο έχει σημασία να δούμε είναι τι θα κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Προχωρά στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα ανακοινωθεί μάλλον στις 2 του Γενάρη. Και πόσο τελικά απομακραίνουν από αυτή τη διάθεση οι όποιες κινήσεις γίναν σήμερα από το πρωί από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με τελευταία και τη δήλωση του Κώστα Λαλιώτη, του ιστορικού στελέχους του κόμματος, ο οποίος επισημαίνει ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη συνοχή και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Και ότι κάθε απόφαση που οδηγεί στη διάσπαση είναι ένα ολόκληρο λάθος. Κοιτάξτε, εσείς έχετε το ρεπορτάζ σας και πάντα ήσασταν και πολύ μέσα στο ρεπορτάζ. Εγώ δεν μπορώ να είναι άκομψο και αμήχανο για μένα να μιλήσω για ένα κομματικό σχηματισμό, ο οποίος δεν υπάρχει ακόμη mm-hmm. τουλάχιστον. Από εκεί πέρα μπορώ όμως να μιλήσω για τις παρεμβάσεις των λίγων δυστυχώς στελεχών του ΠΑΣΟΚ μήναν, γιατί από τα εκατοντάδες στελέχη που είχε το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων χρόνων, τελικά απέμειναν ελάχιστα σήμερα μέσα στο ΠΑΣΟΚ ανθρώπους που εκτιμώ και τιμώ, όπως και τον Γιώργο Λαλιώτη, αλλά έχω μια τελείως διαφορετική θεώρηση από αυτού. Mm-hmm. Και επειδή μιλήσατε για τον Γιώργο Λαλιώτη στο τέλος, να πω ότι και το 2007 ο Γιώργος Λαλιώτης την ίδια επίκληση είχε κάνει στον Γιώργο Παπανδρέου να μην επιμείνει στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έγινε και είδαμε και το 2009 να γίνεται πολύ σύντομα κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά δε στα στελέχη τα οποία μείναν δυστυχώς, γιατί όλοι οι υπόλοιποι το εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια συνειδητά και όχι απλώς για να ζητήσουν τη θερμή αγκάλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αποξένωσε τους πολίτες, τους ψηφοφόρους του, τα στελέχη του, τα μέλη του και έγινε ένας οργανισμός ο οποίος δυστυχώς και το λέμε μεγάλη θλίψη, γιατί συναισθηματικά δεμένοι είμαστε πάρα πολύ με τον ΠΑΣΟΚ ακόμη, πολλοί από εμάς, αποξένωσε το ίδιο τα στελέχη του. Λοιπόν, αυτοί που βγήκαν σήμερα και μίλησαν, κάποιοι από αυτούς, όπως ο κύριος Λοβέρδος, τον οποίο επίσης τιμώ, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο κύριος Λοβέρδος έφυγε και έκανε δικό του κόμμα. Mm-hmm. Ξαναγύρισε στο ΠΑΣΟΚ. Άρα το να μιλάει για διάσπαση νομίζω ότι είναι τουλάχιστον άκομψο, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη, τα οποία 3-4, τα οποία κάναν παρεμβάσει αυτές τις μέρες. Δεν είδα αυτά τα στελέχη να βγαίνουν επί 2 χρόνια, είτε όντας βουλευτές, είτε όντας υπουργοί του κυρίου Σαμαρά, και να εκφράζουν την παραμικρή τους ανησυχία ότι εδώ και 2 χρόνια το ΠΑΣΟΚ ταυτιζόταν ουσιαστικά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε η παραμικρή προγραμματική δέσμευση, δεν υπήρχε η παραμικρή κόκκινη γραμμή και υπήρχε πραγματικά ένας οργανωτικός και πολιτικός αφανισμός του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Όταν το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς αφανιζόταν τα 2 τελευταία χρόνια, κανένα από αυτά τα στελέχη δεν μίλησαν. Νομίζω σήμερα έχουμε υποχρέωση όλοι μας να βγούμε, να τολμήσουμε, να πούμε τι διαφορετικό έχουμε να προτείνουμε στον Έλληνα πολίτη από την ταύτιση με τη δεξιά και συνεπώς όλες αυτές οι επικλήσεις, οι οποίες περιέχουν και απειλές, μη κάνεις κόμμα γιατί θα το χρεωθείς, νομίζω ότι είναι στο κενό, υπό την έννοια ότι η πολιτική απαιτεί λύσεις, απαιτεί προτάσεις και συναισθηματισμοί υποτιθέμενοι μετά από 2 χρόνια σιωπής δεν βοηθούν κανένα. Κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη, για το σχολείο σας. Να είστε καλά. Για το αποτέλεσμα της τρίτης ψηφοφορίας για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το δικό του σχόλιο στην Κάμερα του Art Channel έκανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το λαό. Οι σχεδιασμοί του κυρίου Σαμαρά να συνεχίσει για ένα ακόμα μεγάλο χρονικό διάστημα να μένει στην εξουσία και να παραταθεί το μαρτύριο του ελληνικού λαού, ευτυχώς σήμερα κατέρευσε. Ο φόβος και η κινδυνολογία και οι εκβιασμοί που καλλιεργήθηκαν
όλες τις προηγούμενες μέρες έπεσαν στο κενό. Γιατί καμιά κινδυνολογία δεν μπορεί να σκεπάσει, δεν μπορεί να συσκοτήσει τα όσα με πολύ δραματικό τρόπο βιώνουν εδώ και χρόνια οι συμπολίτες μας. Και νομίζω αυτό κυριάρχησε και επηρέασε το αποτέλεσμα που υπήρχε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα η μεγάλη ελπίδα που γεννιέται σε ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας έκανα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά. Άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Και ο λαός μας πολύ γρήγορα θα είναι αυτός που με τις επιλογές του θα γυρίσει σελίδα στον τόπο με ωριμότητα, με ελπίδα και με τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να κάνουμε το αύριο καλύτερα. Να υπλωθούν οι πληγές από μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση και κυρίως να υπάρξει μια νέα σελίδα και για τον τόπο και για τον λαό. Ο κ. Χαρίτου σχολίασε και τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά, ο οποίος κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμά του είναι μια θανάσιμη απειλή για τη χώρα. Προφανώς θανάσιμη απειλή για τους εργαζόμενους είναι η συνέχιση των γνωστών μνημονιακών πολιτικών που έχουν επιφέρει τόσα δεινά στους εργαζόμενους. Πολύ περισσότερο αν αυτές οι πολιτικές γίνουν καθεστώς και πολύ περισσότερο απειλή είναι αν συνεχιστούν τα μέτρα που ουσιαστικά έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα για νέες περικοπές στις συντάξεις, για αυξήσεις στο ΦΠΑ στα φάρμακα, στα τρόφιμα και σε άλλους τομείς. Θανάσιμη απειλή για τους εργαζόμενους και τον τόπο δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, αποτελούν ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα, για μια νέα αρχή, για να γυρίσει ο τόπος σελίδα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα που σήμερα απασχολούν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Και βεβαίως είμαι αισιόδοξος γιατί η επόμενη μέρα που έρχεται θα είναι μέρα αντιμετώπισης της βαθιάς κρίσης που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, μια μέρα ανόρθωσης, επανεκκίνησης της οικονομίας και μια μέρα που ο λαός θα έρθει ο ίδιος στο προσκήνιο. Μια μέρα που την οποία θα γίνουν βήματα με σοβαρότητα, με σταθερότητα, με ασφάλεια για να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν μέτρα, όρημα, ρεαλιστικά, που μπορούν όμως να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων και όσων έχουν πληγεί με δραματικό τρόπο από την σημερινή. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Τάκη Χαρίτου, ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις και από εκεί. Κύριε Χαρίτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Θεολόγη. Όπως τα λέγαμε, είναι τελικά τα πράγματα, γρήγορες οι εξελίξεις και μένει να μετράει ο χρόνος αντρίστροφα για τις εκλογές, οι οποίες μάλλον πιθανολογούνται στις 25 Ιανουαρίου μετά και τη σημερινή διαδικασία. Είναι οριστική πια η ημερομηνία, η 25 του Γενάρη, και νομίζω είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Οι σχεδιασμοί του κυρίου Σαμαρά να συνεχίσει να παραμείνει στην Πρωθυπουργία και δυστυχώς να συνεχίσει και το μαρτύριο του ελληνικού λαού, ευτυχώς κατέρευσε. Και νομίζω κατέρευσε ανοίγοντας το δρόμο για να ο ίδιος ο λαός με την επιλογή του, με την προσφυγή στις κάλπες, να δώσει τελικά οριστική λύση για το που θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα. Νομίζω, κυρία Θεολόγη, ότι όση κινδυνολογία και ανασκήθηκε, ο φόβος τελικά έπεσε στο κενό που καλλιεργήθηκε. Γιατί, κατά την άποψή μου, τα όσα βιώνει με δραματικό τρόπο σήμερα η κοινωνία, την απίστευτη φοροεπιδρομή, δεν μπορεί να σκεπάσει καμία κινδυνολογία και κανένας φόβος. Νομίζω ότι τα πράγματα, όπως όλα δείχνουν, οδηγούμαστε στις εκλογές και είμαι αισιόδοξος ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν και με την κρίση θα δώσουν τελικά μια θετική διέξοδο, θα γυρίσουμε σελίδα. Θα αξιολογήσουν όλους, θα κρίνουν όλους, θα χρειαστεί και όσοι αποθέσεις ευθύνης εδώ στην τοπική κοινωνία, αποθέσεις υπουργών, θα χρειαστεί να δώσουν εξηγήσεις για όσα οδηγήθηκε σήμερα η χώρα, για όσα δραματικά βιώνουν οι πολίτες. Και προφανώς δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από επινοήσεις και τεχνητούς διαχωρισμούς στην τοπική κοινωνία.
οφείλουν να αντιληφθούν ότι έχασαν το προνόμιο να απευθύνονται μόνο αυτοί στη μία πλευρά της κοινωνίας. Νομίζω η κοινωνία έχει βγάλει τα συμπεράσματά της και είμαι βέβαιος ότι ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα δώσει τελικά τη λύση. Κύριε Χαριτού, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών εδώ των εκλογών? Ποια είναι τα διλήμματα τα οποία τίθενται? Κύριε Θεολόγη, ή θα συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές και θα γίνουν καθεστώς και όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα email που έχουν διακινηθεί με τους δανειστές είναι ακόμα πιο επώδυνα τα μέτρα, ή θα γυρίσουμε σελίδα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει ο τόπος να ανασάνει και να μπορέσουν να επουλωθούν οι πληγές που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια κρίση. Και δεν σας κρύβω, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί κυρία Θεολόγη, σήμερα δεν είμαστε στο 2012. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς πολίτης που να μην είδε, να μην ξέρει, να μην έζησε, να μην άκουσε. Γι' αυτό για μας θεωρούμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες αν μας δώσει αυτήν τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός, για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που θα δώσει ανακούφιση στην κοινωνία και ταυτόχρονα θα βάλει σε κίνηση την οικονομία. Ξέρω, κυρία Θεολόγη, το ακούω καθημερινά, υπάρχει καχυποψία στους πολίτες. Όπως λένε, άμα καείς από το γάλα, φυσάς και το γιαούρτι. Θέλω όμως με ειλικρίνεια να πω σε όλους τους συμπολίτες μας. Είμαστε αποφασισμένοι και τον εννοούμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας αυτά που δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που θα γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι αισιόδοξη, πηγαίνοντας προς εκλογές, εμείς θα επιδιώξουμε να υπάρξει ένα ομαλό κλίμα, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Δεν θέλουμε ούτε την πόλωση ούτε το διχασμό. Θέλουμε την κοινωνία με σκέψη, με ωριμότητα να προχωρήσει πηγαίνοντας εκλογές. Και λέμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα, με σίγουρα βήματα, με σοβαρότητα και ασφάλεια. Μπορούμε και πιστεύω έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού μας. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εξελίξεις θα είναι σύντομες, ραγδαίες και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε βάσει και των εξελίξεων πολύ άμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόσφατο σχόλιο και απόψε. Κύριε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε κλίμα και θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, προσέγγισε το νόημα των εορτών του 12ημέρου, εορτάζοντας στην κεντρική πλατεία τα Χριστούγεννα, αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, με όλα τα παιδιά. Πολιτιστές, σύλλογοι και κατηχητικά απήντησαν με το δικό τους τρόπο στο ερώτημα ποιος είναι τελικά ο πραγματικός Άι Βασίλης. Μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής προσέγγισε το νόημα των εορτών του 12ημέρου. Παιδιά από πολιτιστικούς συλλόγους και κατηχητικά της πόλης απάντησαν με το δικό τους τρόπο ποιος είναι ο πραγματικός Άι Βασίλης. Μητρόπολη μας σήμερα μέσα στις γιορτές του 12ημέρου και λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας χρονιάς εδώ γιορτάζει τα Χριστούγεννα αλλά και όλες αυτές τις μέρες με τα παιδιά μας. Με τους πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι εκλήθησαν από τη Μητρόπολη και αυτοί ανταποκρίθηκαν ευγενικά σε αυτή την πρόσκληση, αλλά και με τα παιδιά από τα κατηχητικά σχολεία, από τις ενοριακές συντροφιές, κάποια παιδάκια από τους παιδικούς σταθμούς, γιατί βλέπετε οι καιρικές συνθήκες δεν έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουν να έρθουν όλα, ναι, ναι, για να μην αρρωστήσουν, για να μην κουραστούν. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί σήμερα εδώ γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Με χειροτεχνίες, με ζωγραφιές, με τραγούδια, με όλα αυτά, με αποτέλεσμα αυτό είναι που μας χαροποιεί όλους ιδιαίτερος. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και με τα παιδιά, αλλά και εμείς που οι μεγάλοι γινόμαστε παιδιά, για να γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες.
Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για ένα τάγκο το οποίο θα χορευτεί αύριο, το τελευταίο του χρόνου, μιας και είναι μια πολύ ωραία απόφαση αυτή η οποία λαμβάνεται τα τελευταία 6 χρόνια από τον Άλμα Λίμπρε. Κοντά μας η πρόεδρός του, κυρία Άρτεμις Τσολάκη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη στήριξη του καναλιού όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ετοιμάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι πάγια και διαρκής, γιατί και εσείς είστε μέρος της καθημερινότητάς μας, μέρος των πολιτιστικών δρομένων και εξελίξεων και για ακόμη μια φορά λοιπόν δίνετε το δικό σας χρώμα, το δικό σας στίγμα και στον αποχαιρετισμό του έτους. Ναι, είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που αποχαιρετούμε τον χρόνο με ένα τάγκο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 30 του μηνός, στο βράχο νούμερο 2 και η ώρα έναρξης είναι 9.30. Φέτος μαζί μας θα είναι ένα καταξιωμένο συγκρότημα από την Αθήνα, η Ευοκαθιών, οι οποίοι θα μας συνοδεύσουν στο χορό με τη μουσική τους και ένα ζευγάρι, ο Ηλίας Ελαλματζίδης και η Νεφέλη Λαϊνά, οι οποίοι θα χορέψουν για μας. Θα πρέπει να πούμε ότι μας έχετε συνηθίσει επίσης σε όμορφες παρουσίες, παρουσίες δασκάλων που δίνουν το στίγμα τους και σε όσους αγαπούν αυτό το είδος της μουσικής και του χορού πάνω απ' όλα, έχουν τη δυνατότητα αφενός να ακούσουν ένα συγκρότημα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο στα ελληνικά, τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια και επίσης ένα καταξιωμένο ή βραβευμένο ζευγάρι που ακολουθεί εξαιρετικούς χορευτικούς δρόμους. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στα μέλη μας αλλά και σε όσους έρχονται στην εκδήλωση αυτή κάτι ξεχωριστό. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουν κατά τη διάρκεια του χρόνου ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλούμε τέτοια φήμη συγκροτήματα. Φέτος βέβαια θα χορέψουν και τα μέλη του συλλόγου. Θα χορέψουν το πρώτο τμήμα, το οποίο αν και χορεύει μόνο 2,5 μήνες, αποφάσισε ότι θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά και τα βήματα που έχει μάθει μέχρι τώρα. Και το τμήμα των μεσαίων. Μάλιστα. Όπως και πέρσι, είναι σημαντικό ο ίδιος ο σύλλογος μέσα από τα μέλη του να δίνει, να σηματοδοτεί και το στίγμα όλων αυτών των πολιτιστικών εξελίξεων. Εξάλλου θα περιμένουμε κάτι λιγότερο, διότι έτσι μας συνηθίσατε και από την αρχή του έτους, του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από το Σεπτέμβρη με την εξαιρετική Μιλόγκα στο σταθμό. Και έτσι θα αποχαιρετήσετε το χρόνο. Αυτή είναι, θα πρέπει να πούμε ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους, έτσι δεν είναι. Ναι, και θα δώσουμε και το χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση, κυρία Τσολάκη. Ο χώρος είναι ο βράχος νούμερο 2. Ένας χώρος αρκετά μεγάλος, αμφιθεατρικός, ώστε να μπορούν όλοι να απολαύσουν τόσο τη μουσική αλλά και τα ζευγάρια που θα χορεύουν. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα, έχετε κανονίσει κάτι έστω και για την τελευταία ημέρα του χρόνου? Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε και την τελευταία μέρα του χρόνου να φύγει έτσι. Επομένως, στις 31 του μηνός, μετά τις 12, θα συναντηθούμε όλοι στο Journey, στο γνωστό μας τέκι πλέον που βρισκόμαστε κάθε Τρίτη, για να αποχαιρετήσουμε τον χρόνο και στις 31, με σάλσα, με τάγκο, αλλά και με μουσικές του τόπου μας. Του τόπου μας. Ναι, ναι. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία, εξαιρετική ιδέα, η οποία επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και κάπως έτσι θα μας συναντήσει και ο Βασίλης και φέτος. Ναι, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Αλλά μην τα βάλουμε όλα στην σημερινή μας κουβέντα. Ναι, και μιας ακόμα. Και είναι το τελευταίο μας παράθυρο για φέτος, αν και αύριο, από αύριο επαναλαμβάνονται οι ευχές, θα ήθελα έτσι να μου δώσετε και τις ευχές σας για την νέα χρονιά, για το 2015. Για το 2015 εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να χαιρόμαστε τα πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους και δημιουργία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς ευχόμαστε να συνεχίσετε το ίδιο δημιουργικά, εκπλήσοντας φυσικά τα μέλη του Alma Libre, καταρχάς, τα οποία προχωρούν αυξανόμενα κάθε χρονιά και αυτό είναι πάντα θετικό, αλλά και να συμβάλλετε δημιουργικά και στην πόλη μας που τόσο το έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καθιερωμένη μεγάλη εορταστική συναυλία διοργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής ο Σύλλογος της Ορχήστρας Φίλων Μουσικής Θράκης
με γιορτινούς ήχους γνωστών έργων από το διεθνές ρεπερτόριο. Ο Σύλλογος Ορχήστρας Φίλων Μουσικής Θράκης διοργάνωσε την καθιερωμένη μεγάλη εορταστική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής με γιορτινούς ήχους γνωστών έργων από το διεθνές ρεπερτόριο. Ευχόμαστε η νέα χρονιά να μας βρει όλους με υγεία και ελπίδα. Σήμερα είναι η πέμπτη συναυλία που κάνουμε χριστουγεννιάτικη στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θράκης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος διατηρεί αυτή την ορχήστρα με προσωπική δουλειά, προσωπικό κόστος και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτή η ορχήστρα να παραμείνει υγιής και να παράγει αυτό το υπέροχο έργο που παράγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέτος το πρόγραμμά μας εμπλουτίζεται. Θα έχει καινούργια ακούσματα, θα έχει σόλα, σολιστικά μέρη, πράγμα που μέχρι τώρα το κάναμε σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Υπάρχει συνεργασία με το Θρακικό Οδείο Κομωτινής, με τη χοροδία του Θρακικού Οδείου Κομωτινής. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για να αποχαιρετήσουμε το 2014 και να υποδειχθούμε το 2015. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι η ορχήστρα, η καμεράτα θα τολμούσα να πω καλύτερα, των φίλων μουσικής, δεν είναι κτήμα κανενός. Είναι κτήμα όλου των πολιτών της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συμμετέχουν παιδιά, μουσικοί, πτυχιούχοι και διπλωματούχοι από την Καβάλα, από την Ξάνθη, από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη. Ένα πάρα πολύ καλό υλικό, οι οποίοι ξεπερνάνε χρόνο, ξεπερνάνε απόσταση, ξεπερνάνε θυσία θα τολμούσα να πω, για να κάνουν αυτό το οποίο έμαθαν να κάνουν, να παίζουν μουσική. Δεν ανήκουμε σε κανένα φορέα,
δεν ανήκουμε σε κανέναν οργανισμό, δεν επιδοτούμαστε από πουθενά και προσπαθούμε με δικά μας μέσα και με τη βοήθεια των χορηγών, τους οποίους για πολλωστή φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, να καλύψουμε τα έξοδα και το κόστος συναυλίας, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας εύχομαι καλή ακρόαση, σας εύχομαι καλές γιορτές και σας ευχόμαστε όλοι να είναι χαρούμενες και μουσικές. Για την εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ροδόπης Μιχάλης Βεζιριανίδης και ο Γενικός Διευθυντής Στάθης Κεφαλίδης. Σήμερα σε ένα φωταγωγημένο μέγαρο μουσικής, ένα γεμάτο μέγαρο μουσικής, μια σημαντική εκδήλωση ανθρώπων καλλιτεχνών, ανθρώπων του πολιτισμού, μουσικοί, χορευτές, καλλιτέχνες έρχονται να συνθέσουν, έρχονται να δημιουργήσουν. Μια εκδήλωση την οποία την αγκαλιάζει το Μέγαρο και την οποία την θέλαμε πραγματικά για να δώσουμε ακόμη ένα σημείο αναφοράς στους συντοπίτες μας, στην περιοχή μας, για να αναπτύξουμε τον πολιτισμό, για να δώσουμε ένα μήνυμα λόγω των ημερών, λόγω των Χριστουγέννων, λόγω της Πρωτοχρονιάς, μια δύναμη ψυχής, μια αγάπη, μια αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Ξέρει καλά ο κόσμος της περιοχής μας και όχι μόνο της Κομωτινής και της Ροδόπης ότι το Μέγαρο στηρίζει τέτοιες προσπάθειες και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον πολιτισμό και να δώσουμε στους θράκες της περιοχής μας την αγάπη που τους χρειάζεται, ενωμένοι που ξέρουν από μόνοι τους να δημιουργούν και να δίνουν πολιτισμό. Σήμερα είναι μια πολύ εορταστική μέρα για μας, γι' αυτό μας βλέπετε να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί δώσαμε την ευκαιρία σε όλο αυτό το τοπικό πληθυσμό. Τη Θράκη, μπορώ να πω, να μην πω και τι περιφέρειε, γιατί έχουμε και ανθρώπου που ήρθαν από πολύ μακριά, να γιορτάσουν τον ερχομό του νέου χρόνου και να αποχαιρετήσουν τον παλιό, αποχαιρετώντα αυτή την ώρα και τι κακέ στιγμέ μα και ελπίζοντα για τι καλέ στιγμέ μα, ζώντα το παρόν. Σήμερα λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέγαρο, το δικό μα μέγαρο, το μέγαρο τη περιφέρεια, μια δική μα ορχήστρα από δικού μα μουσικού, με δικού μα τεχνικού, θα μας δώσει τη δυνατότητα να χαρούμε αυτή την ώρα και να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο. Αυτά τα τρία δικά μας είναι κάτι το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι. Και φυσικά αυτή την εποχή θέλουμε να έχουμε πράγματα που να μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι. Πράγματα που είναι δικά μας και πράγματα τα οποία μας φέρνουν κοντά. Πράγματα τα οποία αυτή την ώρα, οι σύμβολα τα οποία μας φέρνουν να είμαστε αλληλέγγυοι. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα. Όταν οι τοπικές κοινωνίες οργανώνονται, όταν οι τοπικές κοινωνίες παράγουν αυτή την ώρα, τότε και οι τοπικές κοινωνίες ελπίζουν και τότε οι τοπικές κοινωνίες δημιουργούν οικονομίες. Καλή χρονιά και ας υποδεχθούμε με χαρά τον καινούριο χρόνο το 2015. Παραδοσιακά σαρακατσάνικα εδέσματα αλλά και πίτες προσέφεραν τα μέλη του Συλλόγου Σαρακατσάνων, γιορτάζοντας με το δικό τους τρόπο στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων. Αυτή η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στις γενικότερες εκδηλώσεις της ΔΚΕΠΑΚ. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της ΔΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής, πρόσφερε στον κόσμο παραδοσιακά σαρακατσάνικα δέσματα και πίτες και ετοίμασε τη Βασιλόκλουρα. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης σήμερα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, μέσα στο κονάκι του, το οποίο πλαισιώνεται από παιδιά του χορευτικού και από κυρίες του διοικητικού και όχι μόνο, καθώς επίσης έχουμε και την κυρία Γούλα Πινελόπη, η οποία θα μας ζυμώσει ζωντανά την Βασιλόκλουρα, την οποία μετά θα την ψήσουμε και θα την παρουσιάσουμε σαν γκουγκβάλα. Ήταν η βασιλόπιτα των Σαρακατσάνων. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να δει ο κόσμος ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα και τις συνήθειες των Σαρακατσάνων, αυτά τα οποία οι ίδιοι οι Σαρακατσάνοι ζούσαν όταν βρισκόταν στα βουνά το καλοκαίρι και το χειμώνα στους κάμπους για να ξεχειμωνιάσουν, έχοντας τα κοπάδια και την κτηνοτροφική ζωή. Νομίζω ότι μας δίνεται ευκαιρία μέσα από την συμμετοχή μας στις γιορτές της ΔΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής Χριστούγεννα, γιορτές αγάπης, την οποία μας έχει καλέσει στην κεντρική πλατεία σήμερα, και αυτό είναι, θεωρώ, υποχρέωση των συλλόγων για να παρουσιάζουν τα ήθη και έθιμά τους του δεκαημέρου και δι' των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σήμερα επίσης είμαστε μαζί
με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους στην κεντρική πλατεία και θα γίνει το ζήμωμα όπως είπαμε και κάθε σύλλογος θα έχει τα δικά του ζημώματα των Χριστουγέννων. Εμείς θα ζημώσουμε τη Βασιλόκλουρα, την οποία θα κεντήσει η κυρία Γούλα και θα την ψήσουμε και στο τέλος θα την προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στην πλατεία προσφέροντας στον κόσμο αγάπη και σαρακατσάνικα εδέσματα. Τυρόψωμο, στριφτόπιτα, λαχανόπιτα, πρασόπιτα, κουλιρόπιτα και ό,τι άλλο ετοίμαζαν οι σαρακατσάνες τις μέρες αυτές για να προσφέρουν στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που πλαισίωσε. Από ό,τι βλέπετε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο κόσμος πλαισιώνει και έρχεται και δοκιμάζει τις σπίτες μας και σε λίγο θα χορέψουμε και τα παιδιά στην πλατεία, αυτά που έχουν έρθει σήμερα και βρίσκονται στην κεντρική πλατεία και άλλα τα οποία έχουν υποχρεώσεις και δεν είναι μαζί μας σήμερα. Να είναι καλά, καλή χρονιά, υγεία, χαρά, ευτυχισμένη, ευλογημένη χρονιά το 2015 σε όλο τον κόσμο. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, διότι ακολουθεί η αγαπημένη εκπομπή Μουσικές Περιπλανήσεις, στην καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας είναι ο Νίκος Μεραχτσάκης και στην παρουσίασή της η Φωτεινή Πασχαλίδου. Αμέσως μετά ακολουθούν τα τελευταία νέα από τον Κώστα το Κότσι. Πολλούς εμάς, πολλές ευχές για όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.